Στο γήπεδο του Κρουσόνα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Γιούχτα, ένα ντέρμπι για το κύπελο ΕΠΣΗ. Μπορεί τις δύο ομάδες να χωρίζει μια κατηγορία, αλλά είναι μια κλασική μονομαχία του Ηρακλείου. Βαθιά παλιά από την άμυνα για τον Γιούχτα, ο Σφυριανάκης θα διεκδικήσει τελικά την μπάλα, θα την κερδίσει και σε κενή εστία θα κάνει το 0-1 στο 20 λεπτό. Ολέθριο φυσικά το σφάλμα από τον τερματοφύλακα Κορνιλάκη. Κακή συνεννόηση εκεί με τους αμυντικούς. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Ο Σφυριανάκης πολύ εύκολα σε κενή εστία θα εκμεταλλευτεί αυτό το λάθος και ανοίγει το σκορ. Είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο. Προσπαθούν οι γηπεδούχοι να γίνουν πιο επιθετικοί. Ένα μαρκάρισμα εκεί από τον λογοθέτη. Είναι κίτρινη από τον διαιτητή Βισκαδούρο. Είναι δεύτερη για τον αμυντικό του Γιούχτα. Θα αντικρίσει λοιπόν την κόκκινη κάρτα με 10 παίκτες φιλοξενούμενοι. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Κεφαλιά του Βασιλείου στα δίχτυα. Πολύ όμορφο γκολ. Απάντηση λοιπόν στο 55 με τον νεαρό Βασιλείου. Όμορφη γυριστή κεφαλιά στα δίχτυα του Γιαννόπουλου. Εδώ σκόρερ με τους συμπαίκτες του. Νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Από αριστερά ο Ηλιόπουλος σε μια προσπάθεια για τον Γιούχτα. Θα μπει στην περιοχή. Ελίσσεται. Νέα τρίπλα το πλασέ στα δίχτυα. 1-2. Ο Γιούχτας εκ νέου παίρνει το προβάδισμα. Απαντάει μέσα σε ένα πεντάλεπτο. Και παίρνει ξανά κεφάλι στο σκόρ με τον Ηλιόπουλο. Από αριστερά τώρα ο ΠΑΟΚ σε μια προσπάθεια. Κοζιράκης θα γυρίσει την μπάλα. Υπάρχει ένα χέρι. Σφύριγμα από τον ρέφερι της αναμέτρησης για πέναλτι. Στο 65 ξαναβλέπουμε τη φάση. Ο Βισκαδόρος ήταν κοντά στη φάση. Ο Παπαδάκης θα εκτελέσει στην άλλη γωνία του Γιαννόπουλος. Το 2-2 από τον πολύπειρο Βασίλη Παπαδάκη. Ξανά εδώ με ψυχραιμία η εκτέλεση. Στα δίχτυα η μπάλα. Φάουλ με τον Παπαδάκη. Έχει πάρει λίγα μετραφόρα. Θα εκτελέσει η μπάλα στο παραθυράκι. Απίστευτο γκολ στο 68. 3-2 ανατροπή για την ομάδα του Κρουσόνα. Με τον Βασίλη Παπαδάκη να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό τέρμα. Τρομερό ματς. Ο Γιούχτας ψάχνει την ισοφάριση στα τελευταία λεπτά. Τριανταφύλου θα γυρίσει στα δίχτυα. Τρομερή εξέλιξη στην αρπαστικό παιχνίδι στο γήπεδο του Κρουσόνα. Ισοφαρίζει ακριβώς το 90 ο Τριανταφύλου με το τέρμα που βλέπουμε. Εντυπωσιακό. Ο Ήμπρος Στράκη θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Είμαστε στην παράταση. Ο Ρουμπάκης θα φέρει την μπάλα στην περιοχή. Υπάρχει χέρι. Υπόδειξη για πέναλτι από τον Βισκαδούρο στο 95 του έξτρα χρόνου. Ηλιόπουλος από τα 11 βήματα θα εκτελέσει. Νικάει τον Κορνιλάκη. 3-4 ο Γιούχτας. Απίστευτα πράγματα. Ένα παιχνίδι που πραγματικά θυμίζει Αγγλία. Τρομερό και σε διακύμανση και σε εξέλιξη. Παπαδάκης πάνω στην μπάλα για αυτό το φάουλ. Θα εκτελέσει σιρτά στα δίχτυα του Γιαννόπουλου. 4-4 στο 101. Σπάνε καρδιές. Αυτό το μάτς που σίγουρα έχει εξέλιξη. Θρίλερ. Εδώ ο σκόρερ. Χατρίκ. Από δεξιά μια επίθεση τον ΠΑΟΚ. Ο Σούρσος μέσα στην περιοχή. Σε θέση βολής θα σουτάρει στα δίχτυα η μπάλα. 5-4 από τον Γιάννη Σούρσο στο 108. Στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Νέα ανατροπή για τον ΠΑΟΚ. Δεύτερη συνολικά σε αυτά τα 120 λεπτά. Και τώρα τελευταίο σφύριγμα από τον Βισκαδούρο. Απίστευτη πρόκριση για την ομάδα του Κρουσόνα με 5-4. Μεγάλες συγκινήσεις τόσο στη διάρκεια του 90 λεπτού όσο και στην ημίωρη παράταση. Πανηγυρισμοί για τους γηπεδούχους.